Βρισκόμαστε μπροστά από το δεύτερο μεγαλύτερο κτίριο στον κόσμο με τον καλύτερο τραγουδιστή. Εντάξει, υπερβολές τώρα. Και τα δύο είναι υπερβολές. Και τα δύο υπερβολές. Καλά, το Βουκουρέστι. Τελικά το πρώτο πια το μεγαλύτερο κτίριο. Εντάξει, το συζητάμε. Τέρμα η ιστορία. Ο Αντώνης Ρέμος αποκλειστικά σωστά από το Βουκουρέστι. Μιλάει για όλα. Για τις δύσκολες στιγμές που πέρασε το τελευταίο διάστημα, αλλά και για τις αλλαγές στη ζωή του. Ξεκινώντας από αυτό το καλοκαίρι. Εμένα ήταν πάρα πολύ δύσκολο το καλοκαίρι. Και... από ποια άποψη ήταν δύσκολο? Από αυτά που... όλα αυτά που τράβησε. Όλα αυτά που αντιμετώπισε και συνεχίζω να αντιμετωπίζω. Αλλά από εκεί πέρα θεωρώ ότι η αλήθεια για όλους μας κάποια στιγμή θα βγει, όσο και αν κάποιοι θέλουν να την πολεμήσουν. Αλλά δεν θα ακούσετε σήμερα αυτά που έχει να πει ο Αντώνης Ρέμος σε πολλούς. Και θα τρέχουν. Αλλά αυτά που λέει ο καλλιτέχνης για τη νέα αρχή που έχει κάνει στη ζωή του. Με την Ιβόνη, τη γυναίκα που είναι δίπλα του αυτόν τον καιρό. Εντάξει, σου έχω πει ότι πλέον δεν έχω κανένα σκοπό ούτε να κρύβω πίσω από το δάχτυλό μου. Έτσι όπως αυτά που ζω στη ζωή μου, αυτά τα εισπράττω κιόλας. Δεν θα κοιτάξω να δώσω τροφή, αλλά με έναν άνθρωπο που περνάω καλά και θα πάω, θέλω να πάω ένα σινεμά ή θέλω να κάνω, εντάξει, θα κοιτάξω να κάνω. Από εκεί πέρα, εάν δω ότι με ενοχλεί και κάποιο μέσο ή κάποιος είναι αδιάκριτος, θα κοιτάξω να το αποφύγω και θα κοιτάξω να κάνω κάποιες τρίπλες. Πολλοί είναι αυτοί που λένε ότι ο Αντώνης παντρεύεται. Όχι τώρα που είναι με την Ιβόνη, αλλά από πάντα. Αυτό ακούει. Και έχει δεχτεί πολλές προσφορές από επίδοξους κουμπάρους να τον παντρέψουν. Όχι, δεν άκουσα αυτές κουμπάρους. Όσοι έχετε πει για γάμο, σας έχω παντρέψει όλους. Γι' αυτό μην μιλάς και εσύ, γιατί είσαι έτοιμος. Η Θεσσαλονίκη η Καραδοκή. Θεσσαλονίκη η Καραδοκή, το ξέρω. Απλά ξέρω, το λέω, γιατί χθες ο στο μαγαζί. Όλοι θέλουν να γίνουν κουμπάρι σου. Δηλαδή, όλοι πιστεύουν ότι πας για γάμο, Αντώνη. Αυτά πολλά χρόνια αυτά. Πολλοί θέλουν να γίνουν κουμπάρι, αλλά συνήθως εγώ γίνω κουμπάρος αυτούς. Ο Αντώνης Ρέμος βρέθηκε στο Βουκουρέστι για μια μεγάλη συναυλία. Θα μεταφέρονται και οι Έλληνες καλλιτέχνες τώρα εδώ στην Ρουμανία. Γι' αυτό βλέπω ότι σιγά σιγά να κάνουμε και σεζόν, όπως κάνουμε στη Θεσσαλονίκη, να κάνουμε σεζόν εδώ στη Ρουμανία. Η βόλτα μας στο ιστορικό κέντρο της πόλης κράτησε αρκετά. Από το Τσέντρο Βένκι στο σπιτάκι του Τσαουσέσκου. Δεν της αρέσει εδώ πέρα το σπίτι το καινούργιο που πήρα. Το δικό σου? Ναι, μου είναι ένα διαμέρισμα. Εντάξει, άμα χωράμε κιόλας. Και από εκεί, γύρω-γύρω τους δρόμους του μικρού Παρισιού. Όπως λένε για το Βουκουρέστι. Μόνοι μας, χωρίς γυναίκες γύρω μας. Και οι κουβέντες του, σταράτες. Η φιλία ή ο έρωτας βοηθάει πιο πολύ στο να αναπτυρωθεί το ηθικό? Το δικό σου. Ωραία κουβέντα αυτή. Κοίταξε, και τα δύο παίζουν τον ρόλο τους. Εγώ εδώ δεν ήθελα να βρω τον έρωτα. Σίγουρα. Τον έχεις βρει αλλού. Δεν ξέρω. Προτιμώ να τον βρεις λίγο στα πάτρια εδάφη. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Και εσύ είναι και από άλλη χώρα. Δεν πειράζει, αρκεί να είναι πάτρια εδάφη. Δεν ξέρεις ποτέ τους ξημερώσεις. Είναι τον εαυτό μου τώρα πίσω να κρατηθώ. Κάτα λα ιστορία. Διασκευή στα ρουμάνικα αυτό. Τέρμα ιστορία.